Εβδομάδα. Γεια σας, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για σήμερα. Ναι, βγάλαμε μια προειδοποίηση τύπου αίμα κίτρινου χρώματος για την ποσότητα της βροχόπτωσης που θα έχουμε στις καταιγίδες. Άρα θα μας πάρει όλη τη μέρα αυτό το σκηνικό του καιρού που ξεκίνησε γύρω στις 4 το πρωί. Από ό,τι φαίνεται, ναι, όλη η μέρα μας θα έχει βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Αυτά είναι πολύ καλά νέα όσον αφορά τον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες σε εξέλιξη στην περιοχή του Καβογκρέκο. Έχουμε μία ανοιχτά το αεροδρόμιο της Λάρνακας, έχουμε μία πάνω από το αεροδρόμιο της Πάφου και έχουμε και 2-3 στις ενότητες παρυφές του Τρόδους. Μάλιστα. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες θέλω να πάμε λίγο και τη σκόνη. Γιατί το πρωί υπήρξαν το πρωί έτσι, αυτή η αίσθηση πριν να ξεκινήσουν οι βροχές, ενώ πριν από τις 4 η ώρα. Όχι. Εκείνα ήταν τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας που υπήρχαν στην περιοχή μας. Μάλιστα. Τη σκόνη τη βάλαμε ουσιαστικά από το απόγευμα στην περιοχή, καθαρά και μόνο λόγω της ροής της ατμόσφαιρας που είναι ανατολική. Υπάρχει σκόνη ανατολικά μας στην περιοχή της Συρίας. Είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί στην περιοχή μας. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή μέσα στις νεφώσεις. Θα είναι ορατή όμως με την βροχόπτωση που θα την ξεπλένει προς το έδαφος. Δεν φαίνεται να είναι σε επίπεδα ανησυχητικά. Υπάρχει όμως στην περιοχή μας λόγω της ροής που σας εξήγησα πριν λίγο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το θέμα της σκόνης. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, κύριε Μούσκο. Είμαστε σε λίγο πιο ψηλά επίπεδα από τους κλιματικούς μέσους όρους. Είναι γύρω στους 23 με 24 αυτή την περίοδο οι μέσες τιμές. Γύρω στους 24, μπορεί και 25 περιμένουμε για τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε κανονικά επίπεδα. Το σκηνικό το βροχερό θα συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Θα έχουμε και μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι και την Πέμπτη που πάει το δελτίο μας. Δεν αλλάζει η συνοπτική κατάσταση της περιοχής μας. Από ό,τι φαίνεται θα είναι υπιότερα τα φαινόμενα από τα σημερινά. Θα έχουμε όμως βροχές σε αρκετές περιοχές της Κύπρου.